Εσύ το θέμα που ασχολήθηκε στο TEDx ήταν ουσιαστικά η γραμματική των Ναζί. Τι είναι αυτό? Η Ναζί της γραμματικής συγκεκριμένα είναι ένας όρος που είναι πολύ τρέχον στα αγγλικά, στα ελληνικά είναι λίγο περίεργος. Η Ναζί της γραμματικής είναι στην ουσία αυτοί οι τύποι που θέλουν να διορθώνουν πάντα τη γραμματική και την ορθογραφία μας, ακόμα και αν δεν τους το έχουμε ζητήσει να το κάνουν. Τους βρίσκουμε στο ίντερνετ συνήθως. Αυτοί που διορθώνουν ουσιαστικά εν μέρη τον άλλον, είναι ήδη σωστοί? Όχι πάντα, διότι έχουν κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις για το τι είναι σωστό και λάθος στη γλώσσα και χρησιμοποιούν πολλές φορές μύθους και παρανοήσεις για να πούνε ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος, ενώ δεν υπάρχει κανένα πραγματικό έρισμα. Υπάρχει όμως κάποιο μυστικό που έχετε μάθει στη σχολή της γλωσσολογίας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε, να είμαστε σε θέση τέλος πάντων, να γνωρίζουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος? Βεβαίως, το σωστό είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται στην κάθε περίσταση. Δηλαδή, στον επίσημο λόγο, το σωστό είναι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε και σε βιβλία γραμματικής και σε λεξικά. Στον ανεπίσημο λόγο όμως, δεν μπορείς να έρχεσαι και να απαιτείς να μιλάς όπως μιλάς στον επίσημο λόγο. Εκεί είναι άλλο το σωστό και το λάθος. Αυτό που κάνουν οι ναζιστές της γραμματικής είναι ότι θέλουν όλοι να μιλούν όπως μιλούμε και γράφουμε επίσημα. Αυτό δεν γίνεται. Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι είσαι ένας από τους ομιλητές του TEDx Νικοσία? Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μιλούσα σε οποιοδήποτε TEDx. Το ήταν κάτι που βλέπα πάντα με θαυμασμό και ήμουν wow και πανικοβλημένος μάλλον. Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο θέμα? Ως γλωσσολόγος είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ, διότι υπάρχουν πολλές παρανοήσεις για το πρέπει να διορθώνουμε τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος στη γλώσσα. Είναι κάτι που πραγματικά θέλω να βοηθήσω τον κόσμο να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια.